Έντονα πολιτικό χρώμα είχαν τα φετινά Όσκαρ με τις γυναίκες στην Αφροαμερικανική κοινότητα και τους μετανάστες να είναι στο επίκεντρο. Η πρωταγωνίστρια του Λάνθιμου απέσπασε το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου και ξεχώρισε με την ευχαριστήρια ομιλία της. Ολιβία Κόλμαν. Η βραδιά των Όσκαρ μπορεί να μην είχε κεντρικό παρουσιαστή, είχε όμως πολλά μηνύματα και νικητές. Μεγαλύτερη έκπληξη για όλους η επικράτηση της Ολιβία Κόλμαν έναντι της Γκλεν Κλόουζ στην κατηγορία του πρώτου γυναικείου ρόλου. Με την ερμηνεία της ως βασίλισσα Άννα της Αγγλίας, την ευνοούμενη του Γιώργου Λάνθιμου, χάρισε στον μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη την μοναδική νίκη από τις 10 συνολικά υποψηφιότητες της ταινίας του. Yorgos, my best director in the best film. Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, ο αείμνηστος Φρέντι Μέρκιουρι και η Queen, που άνοιξαν την τελετή ξεσηκώνοντας την αίθουσα. Ο Ρέμι Μάλεκ, γιος Αιγύπτιων μεταναστών, βραβεύτηκε με το Όσκαρ καλύτερης ανδρικής ερμηνείας για την μεταμόρφωσή του ως Φρέντι στην ταινία Bohemian Rhapsody, ενώ από τον ενθουσιασμό του παραπάτησε και έπεσε. Thank you, Queen. Thank you guys for being, for allowing me to be the tiniest part of your phenomenal, extraordinary legacy. I am forever in your debt. Η βιογραφία του Brian Singer συγκέντρωσε συνολικά 4 βραβεία, τα περισσότερα της βραδιάς. And the Oscar goes to Green Book. Καλύτερη ταινία, το πράσινο βιβλίο του Peter Farrelly, που τιμήθηκε και με τα βραβεία του πρωτότυπου σεναρίου και του δεύτερου ανδρικού ρόλου. Με σαφές μήνυμα προς τον Ντόναλτ Τραμπ, ο Ισπανός ηθοποιός παρέδωσε το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας στον Αλφόνσο Κουαρόν για το Ρώμα, που λίγο αργότερα παρέλαβε και το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας. I want to thank the Academy for recognizing a film centered around an indigenous woman, one of the 70 million domestic workers in the world without work rights. Η Lady Gaga και ο Bradley Cooper ξεσήκωσαν το κοινό ερμηνεύοντας μαζί το Shallow, που κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για την ταινία «Ένα αστέρι γεννιέται». Μία από τις απολευτικές στιγμές, η εμφάνιση της κωμικού Μελίσσα Μακάρθη, ντυμένη βασίλισσα Άννα, παραπέμπτοντας την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ η ελληνικής καταγωγής Τίνα Φέι σατήρησε την έλλειψη παρουσιαστή στην τελετή. Τα έχεις πει εσύ. Τι κρατάμε, τι πετάμε από αυτή την ιστορία τώρα και πώς να μάθουμε δηλαδή να αποκτήσουμε μια κουλτούρα ότι ο καλύτερος δεν κερδίζει πάντα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα από το 2010 που έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να ψηφίζουν τα μέλη της Ακαδημίας και το ότι έχουν μπει περισσότερες ταινίες στην κατηγορία καλύτερης ταινίας ως υποψήφιες. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ την ισορροπία. Βλέπουμε γενικά το ότι πολλά βραβεία Όσκαρ δεν πηγαίνουν στην καλύτερη ταινία της χρονιάς. Υπάρχει και χρονιά μάλιστα που μόνο με 2 βραβεία έχει φύγει ταινία. Ας μιλήσουμε όμως για την Ολίβια Κόλμαν, η οποία ήταν τελικά η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, όχι επειδή δεν περιμέναμε ότι θα πάρει το βραβείο Όσκαρ, αλλά ήταν η πιο συγκινητική στιγμή ίσως της βραδιάς, πολύ άμεση, αυτή τη μονοτονία και τη βαρεμάρα που αισθανθήκαμε όσοι παρακολουθήσαμε όλη τη βραδιά την τελετή, την έσπασε σε εκείνο το σημείο. Δεν ήταν όμως η μόνη η οποία κατάφερε να κάνει αυτό το μαγικό στοιχείο. Θα πάμε στο πράσινο βιβλίο, μια ταινία που για κάποιο λόγο, ενώ διαβάζω σήμερα σε όλα τα social media, ιδιαίτερα του εξωτερικού και στον διεθνή τύπο, να είναι κάπως αντιφατικές οι απόψεις για την ταινία. Κάποιο, μάλλον πολύ σημαντικό για να κρύβει αμέσως του εξωτερικού, αναφέρεται ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λάθος της Ακαδημίας. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Είναι μια ταινία που θα μπορούμε να βλέπουμε και τα επόμενα χρόνια με μεγάλη ευχαρίστηση. Ίσως ήταν και η μόνη ταινία που θα θυμόμαστε τόσο έντονα πάρα πολλές γενιές παρακάτω. Όχι από αυτές που ήταν υποψήφιες μόνο στην κατηγορία καλύτερης ταινίας, αλλά από τις ταινίες του είδους αυτού. Του είδους που απευθύνεται και στο ευρύ κοινό. Θα προχωρήσουμε όμως με την γυναίκα η οποία έδωσε ένα άλλο στίγμα λίγο νωρίτερα από την Κόλμαν. Θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα για το μεγάλο φαβορί της βραδιάς. Πριν πάμε σε αυτή τη γυναίκα, θα μιλήσουμε λοιπόν για το Ρώμα, η ταινία η οποία όλοι υπολόγιζαν το ότι πιθανόταν να έφευγε με τα περισσότερα βραβεία. Έφυγε με 3 βραβεία. Βέβαια, ο Αλφόνσο Κουαρόν είναι ο μεγάλος νικητής, ο οποίος ήταν στις περισσότερες κατηγορίες. Ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν μπορούμε να το κρίνουμε ακόμα. Το ότι δεν κατάφερε να πάρει το βραβείο καλύτερης ταινίας έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση με το πώς θα λειτουργήσει στο μέλλον οι ταινίες οι οποίες θα διανέμονται ταυτόχρονα στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση από κάποια ανάλογα δίκτυα τα οποία έχουν αναλάβει και την παραγωγή τους. Συγκινητικός και άμεσος βέβαια στους λόγους του. Δεν βαρέθηκε να ανεβαίνει στη σκηνή, το είπε και
και με πάρα πολύ μεγάλο χιούμορ. Ας πάμε τώρα όμως στη μεγάλη στιγμή της βραδιάς, τη συγκινητική στιγμή της βραδιάς, που πάλι θα μιλήσω για τα social media και για τον διεθνή τύπο, τι έχουν γράψει. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη Lady Gaga, η οποία πριν κάποια χρόνια είχε έρθει και στη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία. Η Lady Gaga λοιπόν κατάφερε να συγκινήσει με την αμεσότητά της και τη γλυκιά της φωνή. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται στην τελετή των βραβείων Όσκαρ. Ξέρει να ερμηνεύει, ξέρει να συγκινεί το κοινό. Νομίζω ότι αυτό το όμορφο στήσιμο, το οποίο το έχουμε δει και σε άλλες εκδηλώσεις και σε άλλα βραβεία, αυτή τη φορά με τον Bradley Cooper στο πλευρό της να τραγουδούν το οσκαρικό κομμάτι πλέον, ήταν η στιγμή που συγκίνησε περισσότερο το κοινό, ίσως και περισσότερο και από το νεκροθυμικό βίντεο, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι, με τους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή. Η Lady Gaga ήταν βαθύτατα συγκινημένη και όταν παρέλαβε το βραβείο, ήταν υποψήφια για δύο βραβεία Όσκαρ, δεν κατάφερε φυσικά να πάρει το βραβείο της πρώτης γυναικείας ερμηνείας, όμως η συγκίνηση που προκάλεσε με την φωνή της, την αμεσότητα και τον τρόπο που κοιτούσε τον Bradley Cooper ήταν μοναδικά. Μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά τα ζευγάρια από εδώ και στο εξής, τα οποία θα θέλουν να έχουν μια χολιγουντιανών μεγεθών σχέση ή να αισθανθούν το ότι βιώνουν έναν έρωτα μιας μεγάλης κινηματογραφικής ταινίας, θα έχουν σίγουρα αυτά τα βλέμματα, αυτή τη συγκίνηση και αυτό το κατέβασμα του κεφαλιού προς το τέλος της ερμηνείας της. Ακούμε λίγο. Ο Λάνθιμος θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο? Ο Λάνθιμος δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Όπως εξήγησε και λίγο νωρίτερα, επειδή έχει αλλάξει ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουν τα μέλη στην Ακαδημία και οι κατηγορίες έχουν αλλάξει με κάποιο τρόπο, νομίζω εγώ θα ευχόμουν να έχει πάει πολύ καλύτερα, γιατί πραγματικά σε 2-3 κατηγορίες θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάρει το αγαλματίδιο. Όμως το ότι φεύγει μόνο με ένα βραβείο, αλλά την πιο όμορφη στιγμή της απονομής των Όσκαρ, ίσως είναι ένα μεγάλο δώρο για τους θεατές που είδαν εκείνη τη βραδιά την τελετή και ελπίζουμε κάλλιστα να δουν και ταινία στους κινηματογράφους. Στην Αμερική ήδη έχει κυκλοφορήσει για οικιακή θέαση ταινία, αλλά και πάρα πολλοί κινηματογραφικές στη χώρα μας και στο εξωτερικό μπορούν να την παρακολουθήσουν στις κινηματογραφικές αίθουσες. Εκεί λοιπόν είναι και ο κατάλληλος χώρος για να βλέπουμε αυτές τις ταινίες. Μας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τη Lady Gaga εμείς τώρα. In the shadow,